Ο Αραούχο ακολουθεί στην Ισπανία το πρόγραμμα αποκατάστασης πιστά υπό τις οδηγίες της personal trainer, της Μπελίντα Ολίβα, η οποία τον βοήθησε και πέρυσι για να είναι πανέτοιμο στην έρεξη προετοιμασία, αλλά και πρόπερση που βρισκόταν σε φάση αναμονής για την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Να πούμε ότι η περίπτωση του Άλεξ Αντάνα παραμένει ενεργή στην ΑΕΚ με το Βραζιλιάνο να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ομάδα, ενώ η Παπαρίνα έγινε 4 αστέρων. Το νέο γήπεδο τη ΑΕΚ πιστοποιήθηκε και επίσημα ω 4 αστέρων. Πιστοποίηση η οποία ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τόσο εν των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τη ΑΕΚ το καλοκαίρι, αλλά και λόγω τη υποψηφιότητα για φιλοξενία του τελικού του Conference League στο τέλο τη επόμενη σεζόν. Φυσικά, το καινούριο σπίτι τη ΑΕΚ μπορεί να φιλοξενήσει και με τη βούλα πλέον παιχνίδια τη φάση των ομίλων της Champions League αλλά και Europa League μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τα εισιτήρια από τι 12 Ιουνίου. Ξεκινάει η διάθεσή του. Να πούμε ότι 12 Ιουνίου έω 27 Ιουνίου είναι η ανανέωση του εισιτηρίου διαρκεία για Πρωτάθλημα και Κύπελο. 36 με 4 Σεβδόμου είναι για το. Πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδο για του περσινού κατόχου των θέσεων UEFA. 7 Εβδόμου και 21 Εβδόμου ελεύθερη αγορά διαρκεία για Πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδο. Ένω 24 Εβδόμου και 31 Εβδόμου είναι άνοιγμα αγορά τη θέση των όλων κατόχων ιστορίων διαρκεία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάντω, πριν την έναρξη τη διάθεση, θα υπάρξει νεότερη αναλυτική ενημέρωση με λεπτομέρειε.